Ιερείς εξέλθετε. Ιερείς εξέλθετε. Και λευσό. Τον Δέσποτα Άγιε, τον ειν προσφερόμενον σοι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Δανειζόμενος τη φράση αυτή από τα ιερά κείμενα της Αγίας μας Εκκλησίας, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά αυτή τη στιγμή, παρά μόνο διηγούμενος μερικά από τα θαυμάσια αυτού στη ζωή μου. Ηλικιά βέβαια ο νους, και ίσως θα έπρεπε ως πιο ακίνδυνη να επιλέξω τη σιωπή, αλλά δεν μπορώ να αντιπαρέλθω τις τόσο πλούσιες και προκλητικές, τολμώ να πω, ευλογίες του Παναγάθου Θεού. Επιτρέψτε μου λοιπόν, σεβασμιότατε Πάτερ, σεβαστοί ιερείς και διάκονοι, αγαπητοί μου αδελφοί, να οδηγήσω κατά πρώτον τη σκέψη σας τα λίγα αυτά λεπτά της ώρας σε πρόσωπα και στιγμές που ενώ υπήρξα μέσα στο μετρήσιμο και ανθρώπινο χρόνο της ζωής μου, έχουν έντονο το άρωμα και τη σφραγίδα του χρόνου του Θεού, που είναι η αιωνιότητα. Αυτές ακριβώς τις στιγμές ήταν που περισσότερο ένιωθα μέσα μου να είμαι εχμάλωτος της αγάπης Του και αυτές από μικρό παιδί ήταν που με έστρεψαν στον πόθο να Τον υπηρετήσω. Φιλομετρώντας λοιπόν το βιβλίο της μνήμης, θα σταθώ πρώτα στην οικογένειά μου, τους αγαπητούς γονείς και τα αδέλφια μου. Αυτοί ήταν που με απόλυτη διάκριση και μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού και ελευθερίας πρώτοι μου ενέπνευσαν την αγάπη προς τον Θεό και μου έδειξαν στην πράξη τι σημαίνει να ζει κανείς κοντά σε Αυτόν. Από τις μεγαλύτερες ευλογίες του Θεού στη ζωή μου τολμώ να πω ότι είναι το ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα σε μια πολυμελή χριστιανική οικογένεια και ο άπειρος και παντοδύναμος Θεός που μιλά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ανθρώπινη καρδιά, θαρώ πως άφησε το αποτύπωμά του στην ψυχή μου ως φωνή άβρας λεπτής. Μέσα από κοινές τις αξέχαστες ώρες της κοινής προσευχής, την κοινή θεία λατρεία, το κοινό τραπέζι, τη θυσία του ενός για τον άλλον, αλλά και τις κοινές αγωνίες και τα προβλήματα. Και η οικογένειά μου ως ελαία κατάκαρπος μεγάλωσε, αφού προστέθηκαν οι αγαπημένοι και οι αγαπημένες σύζυγοι των αδελφών μου, τα παιδιά τους αλλά και οι γερόντισες, με τις συνοδείες τους στα δύο μοναστήρια που είναι αφιερωμένες στο Θεό δύο από τις αδελφές μου. Όλους αυτούς τους θεωρώ συμμέτοχους στην ιεροσύνη και εύχομαι ο καλός Θεός να ανταποδώσει εκατοταπλάσια τη χαρά και τις ευεργεσίες πνευματικές και υλικές που μου πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν όλον αυτόν τον καιρό. Μεγαλώνοντας άρχισα να βλέπω να επαληθεύεται χωρίς περιθώρια αμφιβολιών η υπόσχεσή του. Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μπροστά σε αυτό το θαύμα δεν μπορούσα να είμαι απλώς θεατής. Ο πόθος για να τον υπηρετήσω άρχισε να σιγοκαίει. Τυπωμένες ζωντανά στη μνήμη μου και στην καρδιά μου παραμένουν αρκετοί αγιασμένοι πατέρες, σταλμένοι από το Θεό στην πορεία της ζωής μου, με τους οποίους συνδεόμαστε οικογενειακώς. Μεταξύ αυτών, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κονίτης Σεβαστιανός, ο μακαριστός πατήρ Ευσέβιος Γιανακάκης, ο μακαριστός ηγούμενος της Αγίας Λαύρας των Καλαβρίτων Γέροντας Άνθιμος,
και πολλοί άλλοι αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και μοναχές, που είτε πέρασαν από το σπίτι μας, είτε τους συναντήσαμε στις συχνές και τόσο ευλογημένες εκείνες επισκέψεις μας σε ιερούς ναούς και μοναστήρια. Μικρό στο Άγιο Βήμα κοντά στο Σεβάσμιο Ιερέα Πατή Χρήστο Ρέλα, στο Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Αίγιο, είδα στο πρόσωπό του τον άξιο λειτουργό, που διακατέχεται από φόβο Θεού. Με πολλή συγκίνηση θυμάμαι ότι και πολλά από τα παιχνίδια μας τότε που ήμασταν μικρά παιδιά είχαν σχέση με τη Θεία Λατρεία. Και τα χρόνια περνούν, αλλά ο πόθος για τον Χριστό παραμένει. Η ψυχή μου δεν μπορεί να αναπαυθεί για πολύ ούτε σε σπουδές, ούτε σε ασχολίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ιεροσύνη. Ο γέροντας Παΐσιος το Άγιο Όρος με προτρέπει να μην αγνοήσω την κλίση. Και πράγματι ο Θεός συνεχίζει τις ευλογημένες ενοχλήσεις του. Στα φοιτητικά χρόνια, οι συχνές επισκέψεις στο Άγιο Όρος, η διακονία στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας των Καλαβρίτων, κοντά στο μακαριστό πατέρα Άνθιμο, το γέροντα της αγάπης και των δακρύων, αλλά και η διακονία σε αναλόγια ναών του Αιγείου και η γνωριμία με πολλούς ιερείς και νέα παιδιά που αγαπούν τον Χριστό, συντηρούν ζωντανό τον πόθο. Μεταξύ αυτών, με ευγνωμοσύνη στρέφομαι και ευχαριστώ τον πατέρα Φιλάρετο και τη συνοδεία του στην Αγία Λαύρα, τον πατέρα Δαμασκηνό, ηγούμενο της Μονής του προφήτη Ηλίας στη Σαντορίνη, και τον πατέρα Μάξιμο Παναγιώτου από τη Μονή της Παναγίας Παραμυθίας στη Ρόδο. Η παρουσία του Θεού βέβαια δεν εξαντλείται εδώ, ούτε είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στις λίγες αυτές γραμμές τα πρόσωπα όχι μόνο ιερέων, αλλά και πολλών ευλογημένων φίλων που έστειλε εκ δεξιών μου ή να μη σαλευθώ στη στράτα της ζωής μου και η αγάπη τους με κάνει να σκέφτομαι συχνά. Αν σε όλους αυτούς που τόσο πολύ με αγαπούν χρωστάω ευγνωμοσύνη, πόσο περισσότερο οφειλέτης είμαι απέναντι στον Κύριο, τον λυτρούμενο εκθωρά στη ζωή μου, που με καλεί τώρα με την αχειροποίητη την ουράνια, αλλά τόσο ζωντανή πρόσκληση της ιεροσύνης, εις τόπον σκηνώματος της δόξης αυτού. Και ο Θεός βέβαια, όκου επαύσατε ο ελαιών, στέλνει άνθρωπο ταπεινό, συγκαταβατικό, με λογισμό φιλόχριστο στη ζωή μου, την αγαπημένη μου σύζυγο την Κατερίνα, η οποία όχι μόνο αποδέχεται την πρόσκληση της ιεροσύνης, αλλά και με ενισχύει με γενναιότητα, θυσιάζοντας πολλά για την αγάπη του Χριστού. Και μαζί με αυτήν η αγάπη του αποκαλύπτεται πλουσιοπάροχη με τα αγαπημένα μας παιδιά, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη και την Κλεονίκη. Οι γονείς και τα αδέλφια της συζύγου μου έρχονται ως νέα πηγή δωρεών, που δεν σταματά να με τροφοδοτεί με χαρά και ευλογίες. Ταυτόχρονα με αγκαλιάζει πατρικά και αδελφικά ο παππούς, πατήρ Γεώργιος Παπασταύρου, με την ευλογημένη οικογένειά του, οι προσευχές και οι συμβουλές του οποίου αρκετά με ενισχύουν. Και να τώρα βρίσκομαι ενώπιόν σας, σεβασμιότατε, διότι καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Εδώ όμως δεν έφτασα μόνος. Μαζί με αυτούς που ανέφερα και τόσους άλλους που ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να κατονομάσω, θα συμπεριλάβω στις ευχαριστίες μου τον πνευματικό μου οδηγό πατέρα Σταμάτιο Σκλήρη, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπορεί σήμερα να είναι παρόν. Αυτός εγένε το αντιστήριγμά μου, βοηθώντας με να αγωνιστώ κατά των παθών και των αδυναμιών μου, και ο ίδιος ποτέ δεν έπαψε να μας μεταδίδει τη χαρά του Χριστού, όπως τη βιώνει υπηρετώντας Τον. Έτσι, με τελευταίο σταθμό τα σχολεία που υπηρετώ τα τελευταία χρόνια, τα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Αναγέννησης και το Εκκλησιαστικό ΙΕΚ, των οποίων τα συμβούλια, τους συναδέλφους και όλους τους μαθητές και σπουδαστές ιδιαιτέρως ευχαριστώ για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, στέκομαι τώρα εδώ στον αγιασμένο αυτό ναό του Ευαγγελισμού της Παναγίας, περιμένοντας με φόβο αλλά και πόθο να ακουστεί και για μένα η γλυκία και χαρμόσυνη ως αγγελία. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Το ράσο είναι ματωμένο πολύ και γι' αυτό είναι βαρύ. Μου γράφει μια ευλογημένη ψυχή. Αλλά θαρών προσέρχομαι το αθανάτο βασιλεί, το ετοιμάσαντι ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει: σχήμα πληρών μόνον έστηκεν ο ιερεύς και δε εις συμπροσφέρει. Η δε χάρις και η δύναμη σε στήνη του Θεού,
ή πάντα εργαζομένη. Η σκέψη μου και η καρδιά μου δεν μπορεί να αναπαυθεί κάπου αλλού. Σε αυτόν λοιπόν προστρέχω και τον παρακαλώ. Μεταποίησε, Κύριε, τη λαχτάρα μου σε πραγματικότητα. Μέσα στο Θείο σου εργαστήριο αξίωσέ με, καθαρθήνε πρώτον και ήτα καθάρε. Σοφιστήνε και ούτω σοφίσε. Αγιαστήνε και αγιάσε. Με ενδυναμόνηση της άλλης και η δική σας πατρική αγάπη, η οποία ήδη από την ημέρα που σας επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά ήταν εμφανής και συγκινητική. Και επειδή μερικές λέξεις ευχαριστίας προς το πρόσωπό σας ίσως αποδειχθούν τετριμένες, θεωρώ ότι το καλύτερο ευχαριστώ είναι να με βλέπετε ως έργο των χειρών σας, να εργάζομαι αξίως με τη χάρη του Κυρίου στον αμπελώνα του, ως υπηρέτης Χριστού και οικονόμος μυστηρίων Θεού. Πριν συγγίσω, ιστάμενος με τα φόβου πρωτού βασιλεύοντος των βασιλευόντων, ένα ταπεινό συγγνώμη έρχεται μέσα από την καρδιά μου προς όλους όσοι πληγώθηκαν και στεναχωρήθηκαν εξαιτίας μου, είτε εν γνώση είτε εν αγνία μου μέχρι τώρα. Επιτρέψτε μου γι' αυτό, αν και αναξίως, να επικαλεστώ τα λόγια του μεγάλου Ρώσου Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Ας έχει δόξα ο Θεός ο σωτήρας μας. Χωρίς αυτόν είμαι άτιμος. Μόνο μαζί του είμαι δυνατός. Χωρίς αυτόν είμαι αδύναμος. Μόνο μαζί του τολμώ. Χωρίς αυτόν είμαι δειλός. Μακριά του είμαι ευερέθιστος. Δεν είμαι ήρεμος. Μαζί του είμαι ταπεινός και πράος. Όντως υψηλή η διακονία και πλήρης ευθυνών. Αισθάνομαι πόσο αδύναμος και ανάξιος είμαι για να εκπληρώσω αξίως την υψηλότερη κλίση επί της γης, εκείνην του ιερέα. Αλλά επί το Κυρίο πέπειθα, ο Θεός βοηθός μου και ελπιώ επ' Αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρα σωτηρίας μου. Προσέρχομαι λοιπόν εξ όλης της ψυχής και της διανοίας μου, ανοίγω τις πύλες της ψυχής μου να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης και κατοικήσω εν οίκο Κυρίου. Ήθε ο Κύριος, που είναι γεμάτος αγάπη για όλους, να χαρίσει και σε μένα μία σπίθα από την αγάπη εκείνη. Ήθε να με αναφλέξει ολόκληρο με τη δύναμη του Αγίου του Πνεύματος. Κλείνω με την προτροπή ενός αγιασμένου γέροντα της εποχής μας, του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη, προς κάποιον ιερέα. Όταν λειτουργάς, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω στο θρόνο της θεότητας. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίο μας έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτή του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, και εσείς όλοι, αγαπητοί αδελφοί, που βρίσκεστε σήμερα εδώ, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και πάντων των Αγίων, να με ελεεί και να με αξιώνει ο Θεός. Και πάλιν, αδελφοί μου, ο ουρανός επί την γην εφροσύνην εστάλαξε. Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να εκφράσει τη χαρά του και τη βαθιά συγκίνηση? Γιατί κάθε τόσο ζούμε ένα θαύμα. Να πραγματοποιείται ένας μύχιος πόθος ενός ανθρώπου, ο οποίος αυτός πόθος έχει φυτευτεί από τον ίδιον το Θεό. Γιατί κανείς δεν λαμβάνει από τον εαυτό του την κλίση, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αλλά από τον ίδιο το Θεό, καθάπερ και ο Αρών. Και αυτή η εφροσύνη έρχεται, πολύ αγαπητό μου παιδί Γεώργιε, μέσα από τη δική σου ύπαρξη σήμερα, για να μας χαροποιήσει ο Θεός, να εφράνει την καρδία μας, αγαλίαμα να δώσει εν τη ψυχή μας, γιατί ένας νέος άνθρωπος όπως είσαι εσύ, ευλογημένος κατά πάντα, αφιερωμένος εις τον Θεό εξ απαλώνων ήχων, ένας νέος άνθρωπος έρχεται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και εξητεί την χάριν
και την δωρεάν του Θεού. Περίμενα, παιδί μου, αυτή την ώρα τόσα χρόνια. Από τη στιγμή που σε γνώρισα, είδα στο πρόσωπό σου χάριν και αρετήν εν την καρδία σου. Και πάντοτε προσευχόμουν στο Θεό να δώσει ώστε να εισέλθεις εις τα Άγια των Αγίων και να ιερατεύσεις ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου. Εγνώριζα ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα έως ότου. Ήλθες και μου ανεκκίνωσες την ευλογημένη απόφασή σου να γίνεις κληρικός. Και τότε σου εξέφρασα εν συγκινήσει την βαθυτά την χαρά μου, την αγαλίαση της καρδίας μου. Γι' αυτό τώρα είμαι βαθύτατα συγκινημένος από το πρωί που ήρθα εις την εκκλησία και σε αντίκρισα. Γιατί πώς να μη χαίρει ο επίσκοπος όταν η κοινωνία, οι οικογένειες διαμάντια του προσφέρουν να χειροτονήσει. Έχομε, αδελφοί μου, ανάγκη αξίων και ευλογημένων κληρικών μέσα εις την κοινωνία μας, ανθρώπων καθαρών, οι οποίοι θα στέκονται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο εν φόβο και εν τρόμο Θεού. Έλεγα και προχθές στην Παντάνασα που χειροτώνησα πρεσβύτερο τον ευλαβέστατο διάκονο του ναού, ότι η ιεροσύνη είναι μέγα και φοβερόν πράγμα. Τα λέγει όλα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν θα αναλύσω τώρα το θέμα αυτό, αλλά θα υπενθυμίσω αυτό που λέγει μέσα από την καρδιά του και την ιερά γραφίδα του ο Χρυσορήμων Πατήρ, και το οποίο είναι ιερά και φρικτή παρακαταθήκη για μας τους ιερείς πρώτων, αλλά και για όλον τον κόσμο. Μέσος έστηκεν ο ιερεύς. Ανάμεσα δηλαδή στο Θεό και στους ανθρώπους στέκεται ο ιερεύς. Τα σεντεύθεν αναφέρον οικετηρίας και τα σεκήθεν κατάγον τιμάς. Μεταφέρει δηλαδή τις οικεσίες μας προς τον Θεό και κατεβάζει τη χάρη του Θεού και την ευλογία Του επί πάντας ημάς. Άκουσα, παιδί μου, όπως και όλο το εκκλησίασμα, όσα μέσα από την αγαπώσα των Θεών καρδίαν σου είπες. Τα προσέξαμε όλα και τα βάλαμε στην καρδιά μας, γιατί είναι το στάλαγμα και το απάβγασμα της ειδικής σου καρδίας, η οποία, όπως είπες, από τότε που γεννήθηκες, είναι δοσμένη εις τον Θεόν. Επειδή μίλησες μέσα από την καρδιά σου, και κατέθεσες ό,τι είχες αυτή την ώρα και καλώς έπραξες. Γιατί είναι ανεπανάληπτη αυτή η στιγμή στην ζωή σου. Θα ήθελα και εγώ μέσα από την καρδιά μου να εκφράσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να σου είπω ότι πρέπει σε όλη σου τη ζωή να ευχαριστείς τον Θεό. Να είσαι μια λαμπάδα που θα λιώνει για την αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί αλλιώς να φανταστεί κανείς τον ιερέα παρά σαν μια λαμπάδα, σαν το φως του κόσμου και σαν το αλάτι. Αν αυτό το φως σβήσει, ο κόσμος θα μείνει στο σκοτάδι, και αν το αλάτι χάσει την αλυστική του δύναμη, τότε αλίμονο από τον κόσμο, ο οποίος ήδη παραπέει τι δεκακίσε, τι θα γίνει ο κόσμος χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς τις προσευχές των Αγίων, χωρίς την ιεροσύνη. Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς την ιεροσύνη. Εδώ υπάρχει, λοιπόν, αδελφοί μου, η χάρις του Θεού. Αλλά για να φτάσεις έως εδώ, ξέχωρα από τον δικό σου πνευματικόν αγώνα, για τον οποίο και είμαι υπερήφανος ως επίσκοπος και σε συγχαίρω και σου εύχομαι να τον συνεχίσεις μέσα από τις δυσκολίες, τους πόνους, τους κόπους και τους στεναγμούς της ιερατικής πορείας και ζωής. Γιατί θυμάσαι, παιδί μου, τι λέγει ένα τροπάριον της Εκκλησίας. «Η την οδόν την στενήν βαδίσαντες, τεθλιμένη πάντες η εν βίω,
ή των Σταυρών του Χριστού, ο ζυγών αράμενοι και αυτόν ακολουθήσαντες εν πίστη. Αυτό είναι ο ιερεύς, αυτό θα κάνεις κι εσύ. Θα βαδίζεις την στενήν και τεθλιμμένην οδόν και στον ώμο σου το Σταυρό του Χριστού θα λαμβάνεις και θα ανεβαίνεις το φρικτό Γολγοθά για να ζήσεις την Ανάσταση μέσα από αιματωμένους αγώνες. Και τι ωραία που είπες, το επαναλαμβάνω, μέσα από το αιματωμένο ράσο, το τόσο τιμημένο, το οποίο για μας είναι η χαρά μας και θα γίνει και το σάβανό μας. Αυτό είναι το καύχημά μας, αυτό είναι η τιμή μας, αυτό το ράσο το οποίο μας έδωκε η Εκκλησία και το οποίο είναι το ωραιότερο ένδυμα που έχει να φορέσει άνθρωπος επάνω εις την γη και η λαμπροτέρα περιβολή. Εκτός λέγω από την δική σου αφοσίωση εν χαρά και αγαλιάση στον Θεό και τον δικό σου αγώνα, έρχομαι να επενέσω και εκείνους που κι εσύ ανέφερες. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή όσα είπες για την ευλογημένη οικογένειά σου, αλλά μου έρχεται και στο νου αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την οικογένεια. Ποιήσον εκκλησίαν των οίκων σου. Η οικογένειά σου, παιδί μου, όντως εκκλησία. 10 παιδιά οι γονείς σου, από τα οποία 2 έγιναν μοναχές και 1 πρεσβυτέρα. Και τώρα έρχεσαι εσύ να στεφανώσεις την οικογενειακή χαρά με την είσοδό σου εις τα Άγια των Αγίων για να γίνεις κληρικός. Και σας ερωτώ, αδελφοί μου, υπάρχει μεγαλύτερα χαρά για μία οικογένεια αφενός με να έχει τόσα ευλογημένα και τόσο ευλογημένα παιδιά και αφετέρου από αυτά τα παιδιά καρποί ευκλεείς να προσφέρονται ως αποκοιήματα προσευχής και εναρέτου ζωής εις την Εκκλησία, μοναχές, πρεσβυτέρες, αλλά και ιερεύς τώρα, και δεν ξέρω αν ο Θεός οικονομήσει και εις την συνέχεια κάτι άλλο. Συγχαίρω λοιπόν τους ευσεβείς γονείς σου, αλλά και όλη την οικογενειακή σου ρίζα και τους κλάδους της οικογενείας σου, για την ευσέβειά σας και για την πίστη σας και στον Θεό. Πόσο ωραία είπες ότι προσευχόσασταν και προσεύχονται όλοι μαζί και κάθονται γύρω από το κοινό τραπέζι και βλέπουν οι γονείς τα παιδιά ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης αυτών. Δεύτερον, έρχομαι να ευχαριστήσω τους πνευματικούς σου πατέρας, εις τους οποίους λεπτομερώς ανεφέρθης και προσωπικά. Πράγματι, ο πνευματικός πατέρας είναι ο οδηγός. Είναι εκείνος ο οποίος παίρνει τον άνθρωπον από το χέρι και τον οδηγεί εις νομάς σωτηρίους, με υπομονή, με προσευχή και προπάντων με αγάπη. Πόσο μεγάλη ευλογία έχουν τα παιδιά και μάλιστα εκείνα που έρχονται εις την Εκκλησία και θέλουν να γίνουν κληρικοί, όταν έχουν σοφούς, σεπτούς και σεμνούς πνευματικούς πατέρας, οι οποίοι με το τρεμάμενο από φόβο Θεού χέρι τους, αλλά με την ίδια τους την καρδιά, γράφουν και σφραγίζουν την συμμαρτυρία ότι αυτό το παιδί έρχεται για να γίνει κληρικός και προσυπογράφω ότι είναι άξιος αυτής της τιμής την οποία αναλαμβάνει και αυτής της εξουσίας η οποία του δίδεται από το Θεό και την οποίαν εξουσίαν κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο και πάλιν ούτε αγγέλης ούτε αρχαγγέλης έδωκεν ο Θεός. Και στους δασκάλους σου έρχομαι να σταθώ.
οι ευλογημένοι διδάσκαλοι στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και όπου αλλού, μέσα στον κόσμο, γίνονται αιτία να λάμπουν οι άνθρωποι, γιατί δεν έχει αξία μόνο να μαθαίνει κάποιος κάποια πράγματα, να παίρνει την κοσμική γνώση και σοφία, ως δυστυχώς θέλουμε σήμερα να πιστεύουμε και ως δυστυχώς δίδει μόνον και μόνον το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση, η παιδεία έχει και άλλον σκοπό, να καλλιεργήσει τον άνθρωπο, να σταράξει εν τη καρδία αυτού την αρετή. Παιδί μου, είσαι καθηγητής στην μέση εκπαίδευση. Χαίρομαι γιατί διδάσκεις μέσα σε ένα πολύ ωραίο σχολείο και διδάσκεις μέσα από την καρδιά σου. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν θα φύγεις και μετά τη χειροτονία σου, αλλά θα συνεχίσεις να διδάσκεις εκεί. Γιατί έχουμε ανάγκη σήμερα από αξίους διδασκάλους, από εναρέτους καθηγητάς, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στο έργο μας. Θα έρθουν συμπαραστάτες εις την επίπονον και ευλογημένη πορεία μας για την καλλιέργεια των παιδιών μας, της καρδιάς τους, της ψυχής τους, για να γίνουν άνθρωποι της αρετής, άνθρωποι ελεύθεροι, υπεύθυνοι κατά Θεόν, όπως θέλει η κοινωνία μας. Όλα τα άλλα που διδάσκουν, όσοι διδάσκουν άλλα εκτός από αυτά, είναι όλα ψέματα και οδηγούν εις τον κατήφορον, εις την φθοράν, εις την απαισιοδοξίαν, εις την απελπισίαν τους ανθρώπους. Και τέλος, έρχομαι σε κάτι άλλο. Έρχομαι να ευχαριστήσω και να επενέσω την Κατερίνα, την σύζυγό σου, η οποία θέλησε να γίνει σύντροφος και σύζυγος της ζωής σου, αλλά περισσότερον θέλησε και συγκατετέθη να γίνει πρεσβυτέρα. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και δεν περίμενε κανείς από την Κατερίνα καμία άλλη απάντηση παρά μόνο αυτή, γιατί είναι γόνος ευλογημένης ιερατικής οικογενείας. Μέσα στο ιερό προσεύχεται ο γέρον, ο πολιός και σεβάσμιος και αγαπητός σε όλους μας πατήρ Γεώργιος Παπασταύρου, ο παππούς της. Δεξιά μου και αριστερά μου οι θείοι της, αρχιμανδρίτες ο πατήρ Αθανάσιος και ο αγαπητός μας ιεροκήρυξ πατήρ Τιμόθεος, ο πατέρας της ιεροψάλτης, όλη η οικογένεια ευλογημένη, υπερπολίτεκνη οικογένεια. Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Κατερίνα να πει ένα όχι σε αυτή την κλίση του Θεού? Έρχομαι μέσα από αυτήν την θετική της απάντηση και συγκατάθεση εις την κλίση του Θεού να γίνει ο σύζυγός της ιερεύς. Να είπω προς όλες τις νέες κοπέλες ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερα ευλογία από μια γυναίκα να γίνεται πρεσβυτέρα. Σήμερα πολλές κοπέλες δεν το ξέρουν αυτό. Και όταν γίνεται μια ανοίξη είτε από τον επίσκοπο είτε από κάποιους πνευματικούς πατέρας, φοβούνται. Α, δεν μπορώ να γίνω πρεσβυτέρα. Και όμως, έχει τέτοια τιμή και χάρη η πρεσβυτέρα. Είναι η πρώτη κυρά μέσα στην κοινωνία. Δεν μιλώ για δόξες κοσμικές και για τιμές επίγειες, αλλά για ουράνια χάρη και για μεγάλη ευλογία. Σε ευχαριστώ, παιδί μου, γιατί δέχτηκες να γίνεις πρεσβυτέρα. Και σε παρακαλώ, σε αυτό το ευλογημένο παιδί, το σύζυγό σου, να σταθείς πύργος, ακλόνητος και άσυστος, αλλά και συλλητανευτής και συγκυρινέως στην αιματωμένη, οδυνηρή, μα τόσο ευλογημένη στην σταυροαναστάσιμη πορεία του. Παιδί μου, γίνεσαι διάκονος των μυστηρίων του Θεού. Διάκονος σημαίνει υπηρέτης. Ο Κύριος μας έγινε ο πρώτος υπηρέτης, ο πρώτος διάκονος για τον κόσμο. Ο όρος διάκονος είναι συνυφασμένος, συνδεδεμένος άρρηκτα με τον όρο ταπείνωσης. Αυτός, ο Κύριος μας,
εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, ο θεμέλιος της καθημάς φιλοσοφίας, η ταπείνωση σε στήν. Και άλλος Άγιος άκουσον τι λέγει, η ταπείνωση είναι το ένδυμα της θεότητος. Να είσαι, παιδί μου, ταπεινός όπως είσαι. Ξέρω, θα πούν πολλοί, πολλά επενετικά είπε ο Δεσπότης για τον Γεώργιο. Και εσύ, μπορεί να το είπεις, όμως άκουσον. Όταν κάποιος επενείται, πρέπει τα εξής να σκέπτεται. Πρώτον, αν έχει αυτές τις αρετές και τα χαρίσματα, να αγωνιστεί να τα διατηρήσει και να τα αυξήσει. Και αν δεν τα έχει, να αγωνιστεί να τα αποκτήσει. Αγωνίσου αυτά που έχεις γιατί τα έχεις, να τα διατηρήσεις και να τα επαυξήσεις. Τελειώνοντας, πολύ αγαπητό μου παιδί, θέλω να σου εκφράσω για άλλη μια φορά την βαθιά μου αγάπη στο πρόσωπό σου, το πατρικό ενδιαφέρον. Να σου είπω ότι όσο ζω θα σε συνοδεύει η προσευχή μου, θα σε συνοδεύει η συμπαράστασή μου εις το έργο σου, και τώρα θα σου ευχηθώ με λόγια απλά, βαθιά, εκκλησιαστικά. Αγαπητέ μη περί πάντων, εύχομαι ευωδούστε σου το Άγιον έργον, καθώς ευωδούτε σου και η ψυχή. Εισελθε χαίρον εις την χαράν του Κυρίου σου. Αμήν. Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, προχειρίζεται Γεώργιον τον ευλαβέστατον υποδιάκονον εις διάκονο. Ευξόμεθαουν υπέρ αυτού τι να έλθει επ' αυτόν η
χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώσει τη Συ, την του Αγίου Σου Πνεύματος χορηγίαν, κατατέμπων επί τους ορισμένους υπό της ίσον εξυπνιάς του δυνάμεως, λειτουργούς γενέστε, και εξυπηρετήστε τις ακράντες σου μυστηρίες, αυτός δέσποτα και τούτον, ον ευδόκησας προφήλες είναι παρεμού εις την της διακονίας σου λειτουργία, εν πάση σε μότη τη διατήρησον έχοντα του μυστήριον της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει. Δόρισε δε αυτό την χάρη με δωρήσεις και θάνατο πρωτομάρτυρίσου, όν και εκάλεσας πρώτον εις το έργο της διακονίας σου. Και καταξίωσον αυτόν κατά το σύ ευάρεις τον οικονομήσε, τον παρατησής αγαθότητος δεδορημένων αυτό βαθμών. Τιγάρ καλώς διακονήσαντες, βαθμόν εαυτής καλών περιποιούνται, και τέλειον ανάδειξον δούμες ότι σου εστίν τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Υιούς Διαΐ και Υιούς Αιώνας. Μάρτυρα Στέφανον τι ούτων αναδείξας και πρώτον αυτόν κηρύξας το του διακόνου πληρούντα έργων καθώς διαγραφτέν το Αγίο Ευαγγελία σου. Τός της τέλειεν ημίν είναι πρώτος έστω ημών διάκονος. Σύνδεσποτα των απάντων και των δούλων σου τούτων όν και τη ξίωσας την του διακόνου ή της ελθήν λειτουργίαν πλήρωσον πάσης πίστεως και αγάπης και δυνάμεως και αγιασμού τη επιφυτίση του Αγίου και ζώπιου σου πνεύματος. Άρεν και επιθέση των αιμών χειρών, αλέν και η επισκοπή των πλουσίων σου υπηρμών δίδοτε χάρη εις της αξίης σου. Είναι και ούτως πάση αμαρτία εκ των φαινόμενων, εν τη φοβερά ημέρα της Κρίσεως σου αμέμπτωση υπεραυτή, και των μισθών των αδιάψευσμων της εις Ευαγγελίας κομίσητε. Σίγαρη ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, συν του Πατρί και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αΐ. Κύριε, δε δόξαστε εν ισχύ, η δεξιά σου, Κύριε, έθραψεν εχθρούς και το πλήθη της δόξης του προσώπου σου συνέτριψα στους υπεναντίους, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Άξιος! Σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος! Άξιος! Άξιος.
Άξιος. Άξιος. Δεξιάς του υψηλού.